Μπορούμε να αρχίσουμε. Ναι. Δεχτήκαμε σήμερα στο νησί μας τον καθηγητή κύριο Μουτζούρη, ο οποίος συνοδεύεται από το Διευθυντή Δημιουργικών Υποδομών του Πλοίαρχο κύριο Νίκο Σπανό, Υπουργείου Βεβαίως Ναυτιλίας και Αιγαίου, και με τους συνεργάτες του κυρίου Μουτζούρη, την κυρία Βαρτελάτου Στέλλα και την κυρία Γιαντζή Θεοδώρα, λιμενολόγους μηχανικούς, για να σε συνεργασία και συνεννόηση και με τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσαγρού, τον κύριο Δημήτρη Γκαρή, και το κοινοτικό σύμβουλο, τον κύριο Λάμπρο Προδάκη, και άλλους συμπολίτες μας στην περιοχή, για να εξετάσουμε και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει με τη διάβωση της συγκεκριμένης περιοχής της πλάσης Αγίας Μαρίνας. Εκεί όπου χρόνο με το χρόνο αφαιρείται η άμμος και δημιουργείται, ας πούμε, και προκαλείται μια εμφάνιση η οποία είναι απογοητευτική και δεν παρέχεται, ας πούμε, αυτή η εξυπηρέτηση και των λομέρων αλλά και των επιχειρηματιών της παραλίας της Αγίας Μαρίνας. Ο κύριος Μουτζούρης είναι εδώ με τους συνεργάτες λοιπόν και κάναμε μια εξέταση, ας πούμε, της περιοχής. Είδαμε τα όσα πιθανόν συγκαταλέγονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν, να αναλυθούν και να εξεταστούν επαρκώς, για να μπορέσει και ο καθηγητής με τους συνεργάτες να καταλήξει κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, που θα οδηγήσουν προοπτικά στη λύση αυτού του σημαντικού προβλήματος. Ο κύριος Μουτζούρης είναι εδώ και θα έχει να μας πει ίσως περισσότερα πράγματα. Ναι, κύριε Βαχή, νομίζω ότι τώρα σήμερα είμαι με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Λιμένων εδώ. Και βέβαια η ιδιότητα του καθηγητού με συνοδεύει. Και κοιτάξαμε το πρόβλημα. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα. Σε πολλές παραλίες Ελλάδος έχει παρατηρηθεί αυτό. Πρέπει κανείς να εξετάσει, να μην είναι σπεύσει να γνωμοδοτήσει. Αλλά έχω την εντύπωση, τη μεγάλη εμπειρία που έχω, ότι αυτή η λιμενική εγκατάσταση έχει καθοριστικό ρόλο στο όλο αυτό. Αυτή εδώ που βλέπουμε που πατάμε τώρα. Αλλά πρέπει να το δούμε ακόμη καλύτερα και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, ο κύριο Σπανό. Να βοηθήσω τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Μουτζούρη, και τον Διευθυντή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον κύριο Σπανό, για τη δυνατότητα που μας δίνουν εδώ να είμαστε, αν θέλετε, έως ένα βαθμό, ας πούμε, ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και να βοηθήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν στο νησί μας και διαθέσαν αυτόν τον χρόνο που είναι απαραίτητο για να εξεταστεί και να αναλυθεί αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαστε Γενική Γραμματεία του Πεδίου. Είμαστε στο γραφείο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πάρα πολύ. Και να μπορέσουμε να λύξουμε αυτό το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Μία ερώτηση θα θέλαμε. Σε ποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο και πώς λύθηκε? Από την εμπειρία σας. Σε πάρα πολλές, πιο πολλές δεν έχει λυθεί, έχει παραμείνει, διότι αν καμιά φορά χρειάζεται αποξήλωση κάποιας κατασκευής, δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς, αντιδρούν τοπικοί οι οποίοι τη χρειάζονται. Άρα, στις πιο πολλές φορές που υπάρχει το πρόβλημα, στις πιο πολλές ακτές, παραμένει. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Αμέσως μου ήρθε στο μυαλό μου, οι Φοινικούντες στη Μεσσηνία. Μάλιστα. Και πολλές άλλες.